Κύριε Γερασκέλη, συμμετείχατε στις τελευταίες σκέψεις που έγιναν κεντρικά για το θέμα του μεταναστευτικού και βέβαια του hot spot στην ΚΟ. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του Δήμου. Ήταν, λένε πολλοί, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, είναι έτσι. Πραγματικά. Ήταν, κοιτάξτε, όλη αυτή η συζήτηση που γινόταν τόσο καιρό στη λογική, γιατί δεν προτείνει ο Δήμος ένα χώρο διαφορετικό κτλ. Πιστεύω ότι ήταν προσχηματική. Εξάλλου, στην τελευταία αυτή συζήτηση που αναφερθήκατε, συνάντηση που έγινε στην οποία συμμετείχα εκ μέρους του Δήμου της ΚΟ, ο κύριος Υπουργός ήταν διαφωτιστικός, θα έλεγα, των προθέσεων του. Μου δήλωσε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο πέρα από το Λιονοπότη. Μου δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την πολιτική που ακολουθεί, έστω και κατά τα δικά του, κατά τις δικές του απόψεις και πεπιθήσεις για την ΚΟ, που η ΚΟ, όπως ξέρετε, είναι ο τέταρτος τουριστικός προορισμός και υφίσταται ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Mm-hmm. Και δεν το υφίσταται μόνο η ΚΟ, το υφίσταται η εθνική οικονομία. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, δεν έχει λοιπόν καμία διάθεση να διαφοροποιήσει την πολιτική του σε σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι λογικές που υπάρχουν δυστυχώς είναι λογικές που οδηγούν στον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα, όχι μόνο στην ΚΟ. Και πολύ φοβάμαι ότι οι εξελίξεις θα είναι αρκετά δύσκολες το επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μπορούμε κάπως να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Είναι δεδομένο ότι θα δώσουμε μάχη προκειμένου να μην επαναληφθούν οι εικόνες και οι σκηνές που ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι, εμείς ως Δήμος. Από την άλλη, όμως, αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι ροές εξακολουθήσουν να είναι τόσο μεγάλες, τα πράγματα θα αρχίσουν να ζορίζουν. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός είναι για τον εγκλωβισμό κάποιων εδώ. Και... δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά από αυτή την κουβέντα που είχαμε την τελευταία με τον κύριο Υπουργό, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ουσιαστικά θεωρεί ότι δια του εγκλωβισμού εδώ θα σταματήσει και το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια αιρετική κάπως άποψη. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος, εύχομαι να κάνω λάθος. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Υπουργός ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να κλείνουν τα σύνορα, σταματήσουν να έρχονται και θα ψάξουν να βρουν από άλλο μέρος κτλ. Έχει μια λογική, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μια λογική η οποία ουσιαστικά είναι μια λογική που δεν κάνεις εσύ κάτι για να αποφύγεις μια κατάσταση, είναι μια λογική η οποία μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και βεβαίως αυτό που απευχόμαστε όλοι είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχει ξεκαθαριστεί το θέμα της διαχειριστικής αρχής για το hot spot, γιατί αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε τα φαινόμενα του, ανησυχούν τουλάχιστον κάποιοι, που θα έχουμε τα φαινόμενα του κάποιου υγείας. Κοιτάξτε, ακόμα και στις περιοχές που έχουν... όχι έχουν συμφωνήσει, εν πάση περιπτώσει έχουν αποδειχθεί αυτή τη λογική της δημιουργίας αυτών των κέντρων και από τη συζήτηση που είχαμε τους δημάρχους εκεί των περιοχών διαπίστωσα ότι είναι πολύ πίσω παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι μόνο η εξαίρεση ας πούμε σε αυτή την ιστορία, αντιδράσεις υπάρχουν παντού. Το πρόβλημα πια έχει γίνει αντιληπτό από όλους, εντός και εκτός Ελλάδος. Ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο που μπορεί να το αποφύγει ή να αποφύγει τις συνέπειες του προβλήματος. Δυστυχώς φαίνεται ότι υπομένουμε μια κατάσταση εδώ ως Ελλάδα προκειμένου, δεν ξέρω τι άλλους λόγους μπορεί να εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Ίσως έχει να κάνει και με την συγκυρία την οικονομική, ίσως έχει να κάνει και με τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε, όπως σας είπα, γιατί να μιλάμε για επίλυση του προβλήματος είναι νομίζω ουτοπικό. Να βελτιώσουμε όσο μπορούμε κάποιες παραμέτρους του προβλήματος. Με δεδομένο λοιπόν ότι θα γίνει το hot spot στο Λιονοπότη, η στάση του Δήμου ποια θα είναι, θα βοηθήσει τόσο ώστε να αυτός ο χώρος να ανταποκριθεί στις ανάγκες όπου απαιτούνται? Δεδομένη είναι η απόφαση σε επίπεδο απόφασης. Δεν το θεωρώ και τόσο δεδομένο όσο υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν οι δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπει σε διαδικασία η κυβέρνηση να επιβάλλει την κατασκευή εκεί, παρά τις όποιες δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχει και τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει. Θεωρώ ότι ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια κατάσταση να μην γίνει απολύτως τίποτα, προκειμένου να έχουμε να λέμε το καλοκαίρι όταν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε, αλλά η τοπική κοινωνία είχε αντίρρηση. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν οφείλουμε εμείς να προετοιμαστούμε όσο πιο καλά μπορούμε. Και πιστεύω ότι σε συνεννόηση όλοι μαζί, οι φορείς, οι πολίτες, ο Δήμος, οι επιχειρηματίες, οι τουριστικοί και όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα καταφέρουμε κάποια στιγμή πράγματα.